818 από το βιβλίο του Ιωνά, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 818, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον Ιών του Αμαθή λέγον: «Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλη και κήρυξον κατά αυτής, διότι ασέβεια αυτόν ανέβει ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου του Κυρίου και κατέβει εις Ιώπην και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκεν τον άβλον αυτού και επέβησε αυτόν δια να υπάγει μετ' αυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσα και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν τον εν το πλοίο σκευώνει στην θάλασσαν δια να ελευθερωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβει στο κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και εκοιμάτω βαθέως. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν: «Τι κοιμάσαι εσύ? Σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δε χαθόμεν». Κύπων έκαστος προς τον πλησίον αυτού: «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, για να γνωρίσομεν τίνος ένεκεν το κακό του το είναι φημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί τον Ιωαννάν. Τότε είπαν προς αυτόν: «Είπε τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακόν τούτο ήλθε εφημάς, τι είναι το έργο σου και πόδεν έρχεσαι, τι είσαι ο τόπος σου και τίνος λαού είσαι». Ο δε είπε προς αυτούς: «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ως τσεποίησε την θάλασσαν και την ξηράν». Τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγαν και είπαν προς αυτόν: «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Διότι γνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν: «Τι να σε κάμωμεν δια να ησυχάσει θάλασσα φημών, διότι η θάλασσα εκκλειδωνίζεται επί το μάλλον». Και είπε προς αυτούς: «Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας σε μου έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς». Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψουν προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδενίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπαν: «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωήν του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς αιμαθών, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψον αυτόν εις την θάλασσαν και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνάν και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους 3 μέρες και 3 νύχτες και προσευχήθη ο Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και 11 εδάφιο και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσεν τον Ιωνάν επί την ξηράν. Αμήν. Ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πρόσωπο θα τολμούσα να πω στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι μεν άνθρωπος του Θεού, που είναι εκλεκτός του Θεού, που είναι αγαπητός του Θεού, που αγαπάει τον Θεό, που ο Θεός τον έχει εκλέξει για το έργο του και μάλιστα εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου αυτού, ο οποίος όμως έφτασε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο στη σχέση του με το Θεό, γιατί δεν είχε καταλάβει τι είναι ο Θεός. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, στον άνθρωπο να φτάσει η ζωή του σε αδιέξοδο στη σχέση του με το Θεό. Να μην μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να καταλάβει το Θεό και να μην μπορεί εκ τούτου ο άνθρωπος να υπακούσει στο Θεό. Ο Ιωνάς λοιπόν ήταν ένας
ευλογημένος άνθρωπος του Θεού προφήτης που ζούσε σε μία περίοδο αποστασίας των 10 φυλών του Ισραήλ. Δια τούτο οι εχθροί είχαν υψωθεί κατά πάντα υπεράνω του Ισραήλ και ιδίως οι Ασσύριοι. Και ο κίνδυνος του λαού Ισραήλ ήταν φοβερός και τρομερός εξαιτίας των Ασσύριων. Και πράγματι μετά από λίγα χρόνια οι Ασσύριοι κατέστρεψαν τις 10 φυλές του Ισραήλ εντελώς. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ταλαιπωρία του λαού Ισραήλ, ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωνά, τον χρησιμοποίησε, καθώς βασιλιάς τότε ήταν ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ιωάς, και τον χρησιμοποίησε και για την ελευθερία του Ισραήλ και για την ευλογία του Ισραήλ. Όμως ξαφνικά, λόγος Κυρίου μοναδικός γίνεται στον Ιωνά και του λέει πράγματα που ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει ο Ιωνάς, ποτέ δεν μπόρεσε να υπακούσει επειδή δεν μπόρεσε να καταλάβει. Η εντολή ήταν σαφής, απλή και καθαρή. Πήγαινε στην Νινεβή, την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, και κήρυξε σε αυτούς ότι σε 40 μέρες καταστρέφω την Νινεβή εξαιτίας των αμαρτιών τους. Σε 40 μέρες. Ο Ιωνάς ξέρει το Θεό. Ξέρει ότι ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και ιδίως μετανοών δια το κακό το οποίο έχει αποφασίσει. Εάν ο άνθρωπος πιστεύσει, με έργα πίστεως, ταπεινωθεί, με έργα ταπείνωσης και ομόφωνα με ελπίδα στον Κύριο ελπίσει στη σωτηρία του Θεού. Επαναλαμβάνω, ο Ιωνάς ξέρει τον Θεό ότι είναι πολυέλεος, ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος και μετανοεί για το κακό που είχε αποφασίσει. Όταν ο άνθρωπος πιστεύσει και έχει έργα πίστεως, μετανοήσει και ταπεινωθεί με έργα ταπείνωσης, ομόφωνα, ομοθυμαδόν επιστρέψει στο Θεό με ελπίδα στον Κύριο ότι ο Θεός είναι δυνατός να τον ελευθερώσει. Γνωρίζοντας λοιπόν το χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά του Θεού, ο Ιωνάς δεν αντέχει αυτή την εντολή να πάει να κηρύξει μετάνοια στην Νινεβή. Δεν το αντέχει. Και αν μετανοήσουνε, και αν επιστρέψουνε, και αν πιστέψουν το λόγο, τότε ο Θεός δεν θα καταστρέψει την Νινεβή. Μα είναι αυτό που θέλουμε, την καταστροφή της Νινεβή, για να ελευθερωθεί ο λαός. Ο λαός μας. Και παίρνει μια φοβερή, θα τολμούσα να πω, μοναδική απόφαση ανθρώπου του Θεού. Διαχωρίζει τη σχέση του με το Θεό. Φεύγει από προσώπου του Κυρίου. Δεν συμφωνώ και γι' αυτό δεν υποτάσσομαι. Δεν καταλαβαίνω και γι' αυτό δεν συμφωνώ, άρα δεν υποτάσσομαι. Και αποφασίζει να χάσει, θα τολμούσα να πω, να αυτοκτονήσει πνευματικά, αν και είναι πολύ βαρύ. Να χάσει την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού, προκειμένου να μην κάνει αυτό που ο Θεός του λέει, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει την αιτία των πραγμάτων. Γιατί του το λέει ο Θεός αυτό, αφού είναι Θεός του Ισραήλ, Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ? Γιατί του λέει αυτό το πράγμα το οποίο θα φέρει σωτηρία, αν πιστέψει ή αν πιστέψουν οι Νινεβίτες στο λόγο του Θεού, που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, γιατί ξέρει ο Ιωνάς όχι μόνο το Θεό, αλλά και το χάρισμα και τη χάρη που ο Θεός έχει κάνει σε Αυτόν, να είναι πιστικός στο κήρυγμά Του. Να έχει ανταπόκριση και αποτελέσματα το κήρυγμά Του. Και έτσι λοιπόν παίρνει στερεά απόφαση, πηγαίνει στην Ιώπη, παίρνει ένα πλοίο και λέει θα πάω πίσω στην Ισπανία.
Αλλά στη ζωή μας δεν γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς. Ιδίως αν είσαι άνθρωπος τον οποίον έχει εκλέξει ο Θεός. Είτε με τη Χριστότητα του ο Θεός, είτε με την αυστηρότητα του ο Θεός, τους ανθρώπους τους οποίους έχει προγνωρίσει και έχει εκλέξει και έχει καλέσει και έχει δικαιώσει, εν τέλει θα τους δοξάσει. Δεν θα γίνεται, δεν θα γίνει αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ένα μήνυμα φοβερό, αδερφοί, να ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ότι είτε με το καλό που προτιμάτε από το Θεό και από εμάς, είτε με το κακό, θα γίνεται τελικά στη ζωή μας αυτό που θέλει ο Θεός. Και αυτό δεν είναι απλό να το πω και να το σκεφτείς, γιατί με το καλό είναι εύκολο, αλλά με το κακό είναι επώδυνο. Πολύ επώδυνο. Πονάει το να σε αναγκάσει ο Θεός, επειδή σε έχει προγνωρίσει, να κάνεις το θέλημά Του. Είναι επώδυνο. Και έτσι λοιπόν παίρνοντας το πλοίο και θεωρώντας ότι τώρα ελευθερώθηκε από το βάρος του Λόγου του Θεού, ελευθερώθηκε από το βάρος του έργου του Θεού, ελευθερώθηκε και από το βάρος της παρουσίας του Θεού και της ανεξήγητης εντολής του Θεού, αποφασίζει να πάει στα αρσής. Αλλά άλλε βουλέ των ανθρώπων, αλλά ο Θεός κελεύει. Ο Θεός έχει αποφασίσει να αποστείλει και θα αποστείλει εξάπαντος, γιατί είναι ο μοναδικός, γιατί ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει αυτό είναι ο Ιωνάς, έχει αποφασίσει εξάπαντος να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Και είναι φοβερό στον άνθρωπο να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, στον άνθρωπο του Θεού. Φοβερό. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί το πλοίο, κλείδων τρικυμία φοβερή. Το πλοίο κλειδονιζόταν να πνιγεί. Και όλοι έψαξαν να βρούνε την αιτία του πράγματος, γιατί κατάλαβαν ότι αυτό συμβαίνει για κάποια αιτία. Όταν συμβαίνει τρικυμία στη ζωή σου και είσαι άνθρωπος του Θεού, πίσω από αυτή την τρικυμία κρύβεται η αγάπη του Θεού Πατρός. Φοβερό είναι. Το κατάλαβε ο Ιωνάς και πήγε και χώθηκε στο αμπάρι και κοιμότανε. Να πνιγούμε όλοι. Τον πλησιάζει ο καπετάνιος του κυβερνήτης και του λέει, τι κάνεις εδώ? Δεν μίλαγε. Ποιος είσαι, από πού είσαι? Ελάτε να ρίξουμε κλήρο, να μας φανερώσει ο Θεός τίνος ένεκεν συμβαίνει αυτή η τροχημία. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, να γνωρίζουμε στη ζωή μας τίνος ένεκεν συμβαίνει η τρικυμία στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, στη ζωή μας και τίνος πράγματος ένεκεν. Γιατί είναι πολύ σοβαρή. Ο Ιωνάς εγκατέλειψε τη θέση που ο Θεός και το έργο που ο Θεός είχε προγραμματίσει σε αυτόν, γιατί του φάνηκε παράλογο. Έριξαν κλήρο και κατάλαβαν όλοι ότι η αιτία είναι ο Ιωνάς. Το ρώτησαν από πού είσαι. Είμαι Εβραίος, πιστεύω στο Θεό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και την ξηρά. Φοβήθηκαν και του λένε, τι να σε κάνουμε, θα πνιγούμε όλοι. Και ο Ιωνάς ξέρει τη λύση των πραγμάτων. Μόνο αν με ρίξετε στη θάλασσα, το πλοίο θα ελευθερωθεί. Μόνο αν με απορρίψετε, το πλοίο θα ελευθερωθεί και θα σωθεί. Δεν θέλησαν, αλλά αναγκάστηκαν. Δεν θέλησαν και αυτοί. Στην αρχή κοπηλατούσαν, αλλά είδαν το πράγμα χειροτέρευε και τον έριξαν. Και μάλιστα έκαναν και προσευχή στον Κύριο και λένε το αίμα αυτού να μην έρθει σε εμάς. Αυτός θέλει, εμείς δεν θέλουμε, αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε. Και μόλις τον έριξαν ησύχασε το πλοίο. Ησύχασε η θάλασσα. Δόξασαν το Θεό. Από εδώ και πέρα αρχίζει όμως τώρα το έργο του Θεού. Ένα κήτος μέγα κατάπιε
τον Ιωνά, τον πήγε πίσω στον Ισραήλ, τον εξέμεσε και ο Θεός δεύτερη φορά του λέει σήκω και πηγαίνε στην Νεβή. Και να κηρύξει ένα απλό κήρυγμα. Σε 40 μέρες ο Θεός καταστρέφει την Νεβή εξαιτίας των αμαρτιών τους. Τώρα πια δεν είχε τη δυνατότητα να μην πάει. Τον εξανάγκασε ο Θεός. Πήγε και μου κάνει εντύπωση μία μέρα κήρυξε. Μία μέρα. Και γύρισε σχεδόν όλη την Νεβή με τα πόδια και φώναζε. Μετανοείται. Διότι ο Κύριος αποφάσισε να καταστρέψει την Νεβή σε 40 μέρες εξαιτίας των αμαρτιών σας. Αλλά επαναλαμβάνω, το κήρυγμα του Ιωνά είναι αποτελεσματικό γιατί είναι απεσταλμένος του Κυρίου. Γιατί ο Θεός τον έστειλε. Γιατί δεν πήγε μόνος του. Και μάλιστα ο Θεός τον εξανάγκασε. Και εκεί συνέβησαν φοβερά πράγματα. Όλοι μετανόησαν, ο βασιλιάς, ο λαός, κήρυξαν τριήμερη νηστεία. Γιατί πίστεψαν στο Λόγο του Θεού, έκαναν έργα πίστεως, μετανοίας, επιστροφής, ταπείνωσης, ομόφωνα όλοι μαζί, μέχρι και τα ζώα νηστέψανε, με μία ελπίδα, ίσως ο Κύριος μας λυπηθεί. Ο Ιωνάς κήρυξε μια μέρα και πήγε απέναντι στο βουνό και κοίταζε. Και περίμενε να δει την καταστροφή, η οποία δεν ερχότανε, γιατί ο Θεός μετεμελήθη από το κακό το οποίο είχε αποφασίσει. Και τώρα αρχίζει το προσωπικό πρόβλημα του Ιωνά, που είναι και το μήνυμα, γιατί δεν κατάλαβε τον Θεό. Γιατί δεν κατάλαβε, δεν γνώρισε. Δεν κατάλαβε. Και είναι δύσκολο, αδερφοί αγαπητοί, να το καταλάβουμε πόσο μεγάλη, άπειρη, απέραντη είναι η αγάπη του Θεού. Δεν αγαπάει μόνο σένα. Αγαπάει και τους Ασσυρίους. Αγαπάει και τους εχθρούς. Και τους αγαπάει με αγάπη αιώνια. Ο Ιωνάς δεν τον κατάλαβε γιατί δεν έχει αυτή την αγάπη. Στην Παλαιά Διαθήκη. Και αγανάκτησε με το Θεό. Ο Θεός όμως πρέπει να τον διδάξει. Είναι καλό να αγανακτείς, Ιωνά. Και μάλιστα να τον διδάξει κιόλας. Και διέταξε ο Κύριος μία κολοκύνθη να φυτρώσει εκεί στον ήλιο που καθόταν απέναντι και να τον ενισχύσει με τη σκιά της μέσα στην ταλαιπωρία του ήλιου. Αλλά διέταξε μετά και ένα σκουλίκι και την ξέρανε την κολοκυθιά. Εκεί πια ο Ιωνάς αγανάκτησε εντελώς με το Θεό. Και του λέει ο Θεός, αγανάκτησες για την κολοκυθιά που ξεράθηκε. Εγώ δεν έπρεπε να βοηθήσω τους Νεβίτες που έχουν 120.000 και πάνω ανθρώπους. Και ο Ιωνάς είπε κάτι σοβαρό. Είναι ανάγκη να αγανακτώ έως θανάτου. Και δεν ξέρουμε αν επέστρεψε. Αλλά έχουμε και ένα αντίστοιχο παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη, τον πρεσβύτερο Ιώ, που και αυτός αγανάκτησε με την αγάπη του πατέρα. Αγανάκτησε. Ο μικρός του αδερφός πήρε το ανίκον μέρος περιουσίας, έφυγε, ζούσε ασώτος, το σπατάλησε όλο, αλλά έκαμε έργα μετανοίας. Δεν θα επιστρέψω. Και θα πω, δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου, κάνε με σαν ένα το μισθωτό σου. Όμως ο πατέρας αγαπάει το παιδί. Αγαπητά μου αδέλφια, να είμαστε σύμφωνοι πάντοτε με την αγάπη του Θεού Πατρός.
αλλά για να είμαστε ανθρωπίνος δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Αλλά να προσέχουμε κιόλας την αποστολή που μας έχει δώσει ο Κύριος. Γιατί λέει η Γραφή ότι σε όλους μας ο Θεός έχει κάνει χάρη και λάβομεν, χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών. Ο Θεός λοιπόν σου έχει εμπιστευτεί κάποιους που ο λόγος θα είναι αποτελεσματικός. Αλλά για να είναι αποτελεσματικός και ωφέλιμος για σένα, γιατί αποτελεσματικός θα είναι, αλλά το ερώτημα θα είναι ωφέλιμος για σένα, πρέπει να κατανοήσεις, να κατανοήσουμε τι σημαίνει αγάπη Θεού Πατρός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πλησιάσουμε το Θεό πληρούμενη Πνεύματος Αγίου, να πλημμυρίσει την καρδιά μας με την αγάπη τη δική του ο Θεός Πατέρας, για να μπορούμε να αγαπάμε αυτούς όλους που αγαπάει ο Θεός, γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει ο ασεβής να επιστρέψει από τη σοδού αυτού της ασεβούς για να ζήσει. Δύο πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά στην καθημερινότητά μας, στα οποία και ο Ιωνάς και ο πρεσβύτερος Υιός δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το λάθος τους και έκαναν το λάθος τους. Εγκατέλειψαν τη χαρά του Κυρίου τους. Αντί να χαρούνε με τη σωτηρία που έκαμε ο Θεός στους Νινεβίτες, ιδιαίτερα ο Ιωνάς, αντί να χαρεί ο πρεσβύτερος Υιός με τη σωτηρία και την επιστροφή του νεότερου Υιού, αγανάκτησε, θύμωσε, αγρίεψε και έφυγε και πάλι ο Ιωνάς και έφυγε και ο πρεσβύτερος Υιός. Και είναι τα δύο αυτά πρόσωπα, ένα στην Παλαιά Διαθήκη και ένα στην Καινή Διαθήκη, που δεν γνωρίζουμε τη συνέχεια τους. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Ο Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Γνωρίζεις τη συνέχειά σου. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τη συνέχειά μας. Γιατί η συνέχειά μας μπορεί να είναι καταστροφή εξαιτίας του ότι δεν κατανοήσαμε το Λόγο του Θεού. Αλλά η συνέχειά μας μπορεί να είναι και μεγάλη ευλογία, επειδή κατανοούμε το Λόγο του Θεού. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της καρδιάς μας. Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ μου, φύλαξε την καρδιά σου, θα έλεγα. Με τα πάσης φυλάξεως, Ιωνά, φύλαξε την καρδιά σου, κινδυνεύεις. Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ πρεσβύτερε, στον οίκον του Πατρός που εργάζεσαι, φύλαξε την καρδιά σου, κινδυνεύεις. Και ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Και ανεπανόρθωτος, εάν δεν πλησιάσεις το Θεό, όχι μόνο να σου εξηγήσει το γιατί, το πώς και το πότε και το τι ακριβώς, αλλά αν δεν πλησιάσεις το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά σου με τη δική του αγάπη, και βλέπεις την καρδιά σου να στρίβει, να μην μπορεί να δει αυτόν, να μην μπορεί να ακούσει εκείνον, να μην μπορεί να σταθεί μπροστά σε τον άλλον, να μην μπορεί εν τέλει να σταθεί μπροστά στην αγάπη του Θεού,
Γιατί? Γιατί δεν ταιριάζει με την αγάπη τη δική του, με την καρδιά τη δική του, με το φρόνημα το δικό του, ώστε να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και οι αποφάσεις του είναι όχι άκρως επικίνδυνες, αλλά είναι τραγικές για τη συνέχεια του Ιωνά και του πρεσβύτερου Ιού. Σε αντίθεση με τους Νινεβίτες που τους ευλόγησε ο Θεός και με τον νεότερο Ιώ, τον άσωτο Ιώ που τον ευλόγησε ο Πατέρας. Αγαπημένα μου αδέλφια, πόσο σημαντικό είναι να ξέρει κάθε ένας από μας τη συνέχειά του. Ποια είναι η συνέχειά σου? Αλλά να ξέρουμε και ποια είναι η συνέχεια των αγαπημένων μας προσώπων, ώστε το κήρυγμά μας να είναι κήρυγμα αποτελεσματικό, σωτηριακό, ευλογίας. Ο Θεός να μας κάνει έλεος και χάρη, να φυλάξει την καρδιά μας ο Θεός μετά πάσης φυλάξεως. Αλλά εμείς να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε, γιατί όταν χαλάσει λίγο η καρδιά μας με έναν άνθρωπο, με έναν, τον Ιωνά χάλασε με τους Ασσυρίους, του πρεσβύτερου Ιού με τον αδελφό του, τον νεότερο, με έναν άνθρωπο αν χαλάσει η καρδιά μας, τα πράγματα θα είναι τρικυμία, τρικυμία θανάτου. Θα είναι απελπισία, θα είναι αδιόρθωτες καταστάσεις. Σήμερα λοιπόν ο Θεός, θα τολμούσα να πω, με επίγνωση του τι λέω, μας προφητεύει για το αύριο της ζωής μας. Στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, αποκαλύπτοντας αν το αύριο μου, σου, το αύριο σου είναι ευλογία ή κατάρα. Εάν είσαι ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και μετανοών για το κακό, θα είναι ευλογία. Γιατί θα είσαι μιμητής του Θεού. Αν όμως είσαι απόλυτος της απόψης σου, λέγοντας αυτός φταίει, δεν είναι δυνατόν να τον ευλογήσει ο Θεός αυτόν, γιατί τον ευλογεί ο Θεός αυτόν, τότε το κακό είναι πλησίον. Ο Θεός να μας φυλάει. Επαναλαμβάνω, με επίγνωση του τι λέω. Ο λόγος αυτός είναι προφητικός για όλους μας και για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Από την καρδιά σου σήμερα, που μόνο εσύ ξέρεις, εξαρτάται το αύριο σου. Αν θα είναι μέσα στην ευλογία του Θεού, μέσα στην κατάρα του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.